Μέρη Καριωτάκη. Καλησπέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ, έξω από το εκλογικό κέντρο του κυρίου Νίνου. Είναι μαζί μας βεβαίως ο υποψήφιος για το Δήμο του Ρεθύμνου, ο οποίος πάει στο δεύτερο γύρο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα Κρήτη, καλησπέρα Ρέθυμνο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί καταφέραμε μετά από μία πενταετία υπεύθυνης αντιπολίτευσης, μέσα από ένα δύσκολο προεκλογικό αγώνα, να καταφέρουμε σήμερα να γευτούμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας και να υπάρξει μία ανατροπή της διαφοράς των 17 μονάδων του πρώτου γύρου του 2014 και από ό,τι φαίνεται από την ενσωμάτωση του 50% των αποτελεσμάτων που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, έχει εξανεμιστεί αυτή η διαφορά και είμαστε στο στήθος με τον κύριο Μαρινάκη. Θεωρούμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μας στο Ρέθυμνο και στους οικισμούς και φυσικά τους συνεργάτες μου, όλους που στάθηκαν στο πλάι μου, δίπλα μου, με πάρα πολύ ευπρέπεια και πολύ δυναμισμό και τους ευχαριστώ από την καρδιά μου, όπως και τους συμπολίτες μας. Ραντεβού στο δεύτερο γύρο που θα ολοκληρωθεί αυτή η μεγάλη προσπάθεια για το Ρέθυμνο του αύριο. Πιστεύετε ότι την επόμενη Κυριακή θα έχουμε πολύ γρήγορο αποτέλεσμα? Θεωρώ ότι πάντα ο κυρίαρχος είναι ο λαός. Νομίζω ότι έχουμε βάλει, κάναμε το πρώτο σημαντικό βήμα αυτή την Κυριακή. Δεν ξέρω αν θα είναι γρήγορα το αποτέλεσμα, όχι. Είμαι σίγουρος όμως θα είναι νικηφόρο. Έχετε ήδη ξεκινήσει συνομιλίες για συνεργασίες? Συνεργασίες, λόγω του Κλεισθένη, προβλεπόταν ότι θα χρειαστούν και ως εκ τούτου έχουν ήδη γίνει κάποιες επαφές με ανθυποψήφιους, συνυποψήφιους και άλλους υποψήφιους. Θα είναι μια διεργασία η οποία θα διεξαχθεί μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, πάντα σε προγραμματικό επίπεδο και πάντα με στόχο να βρούμε κοινό βηματισμό για το αύριο που θέλουμε για το Ρέθυμνο. Αυτά από τον υποψήφιο Δήμαρχο Ρεθύμνου, Γιώργο, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, ο οποίος είναι πλαισιωμένος από φίλους και συνεργάτες έξω από το εκλογικό του κέντρο εδώ. Υπάρχει αισιοδοξία για την επόμενη Κυριακή ότι θα είναι αυτοί που θα κατακτήσουν το δημαρχιακό θόκο και θα φέρουν το Ρέθυμνο στην επόμενη μέρα. Μέρη, σας ευχαριστούμε πολύ.